στούντιο τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Γιώργο Σταθάκη. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Για ένα θέμα που μονοπολεί την επικαιρότητα και για το οποίο, όπως λέγαμε και πριν με τον Παύλο Τσίμα, είναι δύσκολο και ο κόσμος που μας παρακολουθεί να αποκτήσει και μια βεβαιότητα. Πείτε μου πρώτα απ' όλα, τι κλίμα βρήκατε σήμερα στους ξένους δημοσιογράφους? Γιατί, ναι, η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση, αλλά είδα ότι πήγατε να κάνετε και ένα damage control. Το μόνο που κάναμε ήταν να ενημερώσουμε διεξοδικά, με κάθε λεπτομέρεια, όλες τις πτυχές του θέματος, όπως έχει αυτή τη στιγμή, καθώς και το τι κάνει η κυβέρνηση γύρω από το θέμα αυτό. Πώς σας αντιμετώπισαν οι συνάδελφοί μας του εξωτερικού? Γιατί είδαμε πολλά δημοσιεύματα, ένα καταιγισμό δημοσιευμάτων, όχι ιδιαίτερα, με ιδιαίτερα κολλητικά σχόλια. Χθες αναφέρεστε ή μετά τη συνάντησή μας? Α, του ζυμώσατε δηλαδή, αλλάξαν τα πράγματα? Νομίζω ότι τα δημοσιεύματα της πρώτης μέρας είχαν περισσότερο τη θέση της εταιρείας και ήταν αυτό αναπόφευκτο. Νομίζω ότι όπως στην Ελλάδα υπάρχει πλέον μια ενημέρωση των πολιτών ποια είναι το διακύβευμα, ποια είναι τα θέματα και πώς αντιμετωπίζονται, οπότε αποκτούν μια αίσθηση του μέτρου και πώς μπορούν να επιληθούν τα θέματα. Άρα νομίζω ότι αντίστοιχα πιο μεγαλύτερη ισορροπία θα υπάρξει και στο διεθνή τύπο μετά από την πολύ λεπτομερή ενημέρωση για τη συγκεκριμένη επένδυση. Παρ' όλα αυτά, θεωρείτε ότι θα βγει η κυβέρνηση και η χώρα στην πραγματικότητα, δεν είναι θέμα κυβέρνηση, αλόβητη από αυτή την ιστορία? Γιατί ήταν και το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πολύ ισχυρό, ένα φιλοεπενδυτικό μήνυμα, κύριε Σταθάκη, και αμέσως μετά βλέπουμε αυτή την ιστορία να λαμβάνει διαστάσεις. Θα βλάψει ή δεν θα βλάψει τελικά? Εγώ εκτιμώ ότι το φιλοεπενδυτικό κλίμα για τη χώρα είναι πάρα πολύ ισχυρό. Σήμερα ξεμπλόκαρε και η επένδυση της Total, η οποία είναι πολύ σημαντική στους υδρογονάνθρακες, από το ελεκτικό συνέδριο και πληθώρα άλλων συμβάντων. Ολοκληρώνεται το TAP σε χρόνο ρεκόρ και δεκάδες άλλα πράγματα τα οποία δείχνουν ότι η χώρα γυρίζει σελίδα. Από την άλλη πλευρά, η συγκεκριμένη επένδυση, με όλες τις δυσκολίες που έχει, είναι σημαντική επένδυση. Εμείς θέλουμε, με βάση τις σταθερές θέσεις όπως έχουμε διατυπώσει, την επίλυση όλων των θεμάτων στη διαιτησία, η οποία ξεκινάει αυτή τη βδομάδα από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Συνεπώς, νομίζω ότι είναι συντεταγμένη η πολιτική μας και πολύ απλή. Η επένδυση θα προχωρήσει εφόσον έχει πληρεί πλήρως τους περιβαλλοντικούς όρους και εφόσον διασφαλιστεί ότι θα υπάρξει μεταλλουργία στην Ελλάδα και δεν θα εξάγεται. Κύριε Σταθάκη, ανοιχτά εσείς τους θέλετε? Γιατί αρχίζει να δημιουργείται η αίσθηση ότι δεν τους θέλετε. Τουλάχιστον αυτά τα μηνύματα εκπέμπει η ίδια η εταιρεία και υπάρχει και η προϊστορία, ξέρετε, η οποία, εν πάση περιπτώσει, κάπως επιβαρύνει τη θέση σας. Θέλετε να μείνουν στην Ελλάδα? Να σας πω ευθέως, επειδή την πρώτη μέρα που έγινα υπουργός περιβάλλοντος μου τέθηκε αυτό το ερώτημα για τη συγκεκριμένη επένδυση και απάντησα... Και το περιμένατε, φαντάζομαι. Ναι, και απάντησα πάρα πολύ ευθέως. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία η προσωπική μου γνώμη για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι επειδή είμαστε μια συντεταγμένη ευρωπαϊκή χώρα με συνέχεια, υπάρχει μια σύμβαση λοιπόν η οποία υπάρχει από προηγούμενα. Αυτή η σύμβαση προσδιορίζει τους όρους που θα γίνει η επένδυση, δηλαδή οι περιβαλλοντικοί όροι και το τι επενδύσεις πρέπει να κάνει συγκεκριμένη εταιρεία. Άρα η δουλειά της πολιτείας και εμένα προσωπικά ήταν, εφαρμόζοντας κατά γράμμα τη σύμβαση, τα συμφωνηθέντα και διασφαλίζοντας τις εγγύσεις, να προχωρήσουμε βήμα-βήμα. Άρα απορρίπτεται τις αιτιάσεις, τις καταγγελίες της εταιρείας περί καθυστερήσεων, κύριε Σταθάκη? Λέει ψέματα η εταιρεία, ας πούμε, για το θέμα των αδειών? Ή έχει άδικο όταν λέει ότι αν πάμε σε διαιτησία, στην Ελλάδα διαιτησία, αν δεν περάσει ένας χρόνος δεν υπάρχει? Φαντάζεστε κι εσείς κι εγώ ότι αποκλείεται να ταυτίζεται η οπτική μιας εταιρείας για τον τρόπο που πρέπει να αδειοδοτείται με την οπτική που έχει το δημόσιο στο συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχει μια νομιμότητα. Ναι, ακριβώς λέω. Αποκλείεται να ταυτίζεται. Μπορεί η εταιρεία για τους δικούς της λόγους προφανώς να θεωρεί ότι μια διαδικασία πρέπει να γίνεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Από την άλλη μεριά, το δημόσιο προφανώς από την πλευρά του θεωρεί ότι η διαδικασία πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένη νομοθεσία όπως οφείλει. Άρα αποκλείεται να ταυτίζονται οι δύο απόψεις.
Η θέση δική μου είναι βάσει των δεδομένων. Εγώ διατύπωσα χθες ότι έχει αδειοδοτηθεί 100% η Ολυμπιάδα μαζί με την εκκρεμούσα στις 15 Σεπτέμβρη που έχω υποσχεθεί ότι θα δοθεί άδεια, 60% το επίμαχος της Κουριές και το μεγάλο και πιο σημαντικό έργο ευθύνη πλέον της εταιρείας και όχι του δημοσίου που είναι η μεταλλουργία, δεν υπάρχει καμία άδεια.